Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Γαβριήλ, ειδικό χειρουργό παχυσαρκίας, ογκολογίας πεπτικού, βασικά για την παχυσαρκία. Για την παχυσαρκία. Τον ξέρω εγώ χρόνια. Α, ναι. Ναι, το Σωτήρη. Πολλά χρόνια. Αλλά το body clip αυτό το καινούργιο δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό. Τι τεχνική αυτό είναι. Είναι πολύ καινούργιο. Ναι, γι' αυτό. Είναι από το Σεπτέμβρη το κάνω, το εφαρμόζω. Είναι μια τεχνική που ξεκίνησε από την Αμερική, είναι για τη μικρή παχυσαρκία ή στα πρώτα στάδια της νοσογόνου, δηλαδή για τον ανθρώπου που είναι 80, 90, 100, 120 κιλά. Ναι. Είναι μια απίστευτη τεχνική, διότι είναι απλό. Είναι μια λαπαροσκοπική επέμβαση μιας μέρας χωρίς κινδύνους ανέμακτη. Δεν έχει επιπλοκές, αυτό είναι το πιο βασικό. Καθόλου. Γιατί δεν κόβουμε και δεν ράβουμε, οπότε δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Ναι. Βέβαια σε ομάδες που έχουν εμπειρία σε αυτές τις τεχνικές. Δεν μπορεί τώρα. Καλά, φυσικά. Οποιοδήποτε, αλλά στους έμπειρους χειρουργούς αυτή η τεχνική δεν έχει επιπλοκές. Αλλά έχει θεαματικά αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να προλάβει τον άνθρωπο να μην οδηγηθεί στην νοσογόνο παχυσαρκία, η οποία έχει και τα προβλήματα και τους κινδύνους και τους θανάτους. Όταν λοιπόν είναι στη μικρή παχυσαρκία, μπορεί να μπει αυτό το κλιπάκι. Είναι τιτάνιο με ιατρική σιλικόνη. Τα ίδια μου σχέματα που μπαίνουν και στην καρδιά στα στέντ. Αλλά έχει θεματικά αποτελέσματα γιατί μπορεί να λύσει το πρόβλημα διαβίου. Και αυτό τι κάνει, μικραίνει το. Ουσιαστικά διευκολύνει τη δίωξη της τροφής από το στομάχι στο έντερο και κρίνονται ορμόνες ότι έχουμε χορτάσει. Αλλάζει και το είδος του φαγητού, δεν σου αρέσουν τα πολύ λιπαρά και τα πολύ γλυκά, διότι οδεύουν πολύ γρήγορα στο έντερο και σου προκαλεί απέχθεια. Οπότε αλλάζει και η νοοτροπία, στρέφεσαι προς υγιεινό φαγητό, αλλά τρως και πολύ πιο λίγο. Είναι σε καθοδηγεί να τρως υγιεινά και λιγότερο. Όλες οι τεχνικές παχυσαρκίας οδηγούν να τρως υγιεινά. Αυτό λοιπόν, αυτό μιμείται το κλασικό χειρουργείο της παχυσαρκίας που είναι το μανίκι, το σλιβ. Χωρίς να κόβει, το μιμείται, δεν κάνει βέβαια για την πολύ μεγάλη παχυσαρκία. Και μπαίνει στο χειρουργείο και πόσες μέρες μένει μέσα. Δεν μένει μέσα, φεύγει. Φεύγει. Μετά από κάνα δύο ώρες. Ναι. Α, φεύγει, πάει στη δουλειά την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα μπορεί να πάει στη δουλειά του. Θα κάνει μια προσεκτική διατροφή δύο εβδομάδων. Αλλά μπορεί την άλλη μέρα να δουλεύει κανονικά. Γιατί να προτιμήσουμε αυτήν από τις παραδοσιακές τεχνικές που υπήρχαν. Η τεχνική η οποία δεν έχει πέσει και είναι η ναυαρχίδα των επεμβάσεων είναι το μανίκι, αυτό που αφαιρούμε το στομάχι, το θόλο. Ναι. Αυτό που κλιπάρει το κλιπ το αφαιρούμε. Αλλά αυτή η τεχνική είναι λίγο μεγαλύτερο χειρουργείο και κάνει για την νοσογόνο παχυσαρκία. Όχι ότι δεν μπορείς να το κάνεις σε κάποια λιγότερα κιλά. Το κάνεις για τον 150, 160, 170 κιλά. Αλλά τώρα είναι μια νοσηλεία δύο μέρες και έχει και τις επιπλοκές, τη διαφυγή κτλ. Στους ανθρώπους που έχουν λίγα κιλά και λέει ο άλλος θα πάω αφαιρέσω το στομάχι, είμαι 80-85 κιλά. Αλλά έχω κεντρική παχυσαρκία, έχω ανεβαίνει λίγο η πίεση, έχω λίγο ζάχαρο, είναι θαυματουργό το body clip. Είναι το μέλι, τελειώνει. Οπότε λύνει ένα πρόβλημα το οποίο πάντα είναι το φοβάται. Είναι εύκολο. Ναι, είναι εύκολο. Θέλει όμως ομάδα, έχει ομάδα. Προφανώς. Πρέπει να συνοδεύεται και με διατροφολόγο για οδηγίες διατροφικές, αλλά και με έμπειρους χειρουργούς και με ομάδα. Ωραία, αυτό. Δεν κάνει οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει χιλιάδες επεμβάσεις παχυσαρκίας και ήδη με τα body clip έχω κάνει πάνω από 60. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό βγαίνω τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό για τη μικρή παχυσαρκία. Για τους ανθρώπους που δεν βρίσκουν λύση, είναι συνέχεια σε δίαιτες. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Γαβριήλ, λοιπόν, εξαιρετικός γιατρός, τον εγγυώμαι και εγώ προσωπικός. Εντάξει. Εκτός των άλλων. Δεκτό. Θα σας επισκεφτούμε, διότι όπως βλέπεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατρέ μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου. Να είσαι καλά.